είμαστε πανέτοιμοι. Μη σας πω ότι αργήσαμε κιόλας να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας, οποίους τους ξέρετε από τα τρέιλερ τα οποία παίζουν πολύ τις τελευταίες μέρες στο κανάλι μας. Μπαίνουμε σε περιβάλλον της αγαπημένης μας σειράς αυτή η νύχτα Μένη και υποδεχόμαστε το ζευγάρι το οποίο είναι πάρα πολύ της επικαιρότητας στα τελευταία επεισόδια. Γίνεται χαμός, είμαστε με κομμένοι την ανάσα να δούμε. Θα μάθουν ο ένας για τον άλλο τα μυστικά που κρύβουν. Η Εύη και ο Άλκης, με άλλα λόγια, η Ναταλία Σουίφτ και ο Σπύρος Σταμούλης. Καλώς τα παιδιά! Πόσα Ναταλάκια είμαστε σήμερα? Πολλά, πολλά. Πολλά Ναταλάκια. Καλώς το. Σπύρο μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Περάστε, καθίστε. Έβλεπα χτες το επεισόδιο και λέω πω θα έχω αύριο τα παιδιά που έχει καλά. Χτες ήταν από τα πιο δυνατά. Από τα πιο δυνατά οι εξελίξεις τρέχουν. Μακάρι να ήμουνα η μυθοπλασία του Α. Μακάρι να σας έδινα άλλες 3,5 σεζόν. 3,5 σεζόν. 3,5 για να σας να δει να σταματούσε Γενάρη. Να σας άφηνα έτσι αυτό. Αλλά άλλη μία την ήθελα, ρε παιδιά. Άλλη μία την ήθελα. Δεν πειράζει όμως. Δεν θα ξεκινήσουμε με στεναχώριες. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Ωραία. Κουρασμένοι από τα γυρίσματα? Καθόλου, καθόλου. Είναι ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Ναι. Εγώ θεωρώ, είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά, γιατί είναι και ωραίο το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το γεγονός ότι έχεις πολύ ωραίους ανθρώπους δίπλα σου, όχι μόνο την Ναταλία, όλοι είναι πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι, νιώθω περήφανος και για τη δουλειά μου, για το συνολικό αποτέλεσμα. Είναι μια όμορφη σειρά και θεωρώ ότι πρέπει να πω σίγουρα ένα μπράβο στον Α και στους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν τη σειρά. Βεβαίως. Οι οποίοι είναι συνέχεια παρόν και μας βοηθάνε και τους βλέπεις πολύ συχνά στα γυρίσματα. Ναι. Και ωραία, την αγαπάνε πολύ τη σειρά. Πολύ, πολύ. Στους σεναριογράφους μας επίσης που... Στη σκηνοθέτηση. Στην παραγωγή, στη σκηνοθέτη, η οποία είναι υπέροχη. Δίνει ρέστα η σκηνοθέτη σας, πραγματικά. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το βίντεο, το οποίο μελήθηκε η Ναταλία Αργυράκη. Το κέντησε, θα πω για να είμαι ακριβής. Και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα παιδιά και ό,τι μπορέσουμε να τσιμπήσουμε. Αν και το κανάλι, όταν τους λέμε, πείτε μας κάτι. Λέξη. Ό,τι καταφέρουμε να αποσπάσουμε από το Σπύρο και την Ναταλία. Πάμε. Προσέχουμε. Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη. Λίγες νύχτες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιστορίες που έφερε στη μικρή οθόνη η σειρά του Α, αυτή η νύχτα μένει. Λίγες νύχτες μέχρι ήρωες να φτάσουν καθένα στην προσωπική του λύτρωση ή κάθαρση. Αν είναι να μείνεις κοντά μου, θέλω να ξέρεις ποιος είμαι. Δεν θα μου άρεσε η ιδέα να ερωτευτείς κάποιον άλλον. Θέλω να ξέρεις τουλάχιστον την αλήθεια. Καταρχάς, ποιος σου είπε ότι θα σε ερωτευτώ? Η Εύη και ο Άλκης είναι δύο από αυτούς, δύο νέοι που αναζητούν την αγάπη, την αλήθεια και τη δικαίωση ταυτόχρονα. Κάθε μέρα τη σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν περνάει από το μυαλό μας. Αλλά και να κρατήσουμε το δωμάτιο όπως είναι, θα ξανάρθει. Δεν θα ξαναγυρίσει, μπαμπά. Η Εύη, η ευαίσθητη και χειραφετημένη κόρη του Δημάρχου, έδειξε από την αρχή τη διάθεσή της να ανακαλύψει την αλήθεια σε ό,τι αφορούσε τον θάνατο της μητέρας της και τα οικογενειακά μυστικά. Μόνο για την πάρτι σου νοιάζεσαι. Προσέξε πώς μιλάς. Και με αυτή τη διαμάτω τι τα έχεις πάθει, μου λες. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, μικρέ. Και με την Νίκη που τις έβγαλε στο σουγιά, τι ήταν αυτό? Τρελαίος είσαι, ρε. Ο γοητευτικός και αρκετά σκοτεινός Άλκης, από την άλλη, φέρει τα βάρη των δικών του οικογενειακών απολειών και της επιθυμίας του να δικαιώσει τη μνήμη τους. Οι δύο συγκρόμενοι κόσμοι τους συναντήθηκαν και μαζί συνάντησαν τον έρωτα, έναν έρωτα που μέχρι στιγμής φαίνεται να θυσιάζεται στη μάχη με τα μυστικά και τα λάθη του παρελθόντος. Η Ναταλία Σουίφτ και ο Σπύρος Σταμούλης ενσαρκώνουν τα δύο αυτά πλάσματα, συνεχίζοντας καθένας ξεχωριστά την προσωπική του διαδρομή στον κόσμο της υποκριτικής αλλά και της μικρής οθόνης. Αυτό εσείς το φτιάξατε. Για εσάς ήτανε. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Είναι υπέροχο. Δεν το φάγατε όμως. Τρώγεται. Δεν θα τολμούσα. Η Ναταλία Σουίφτ συστήθηκε πρωταγωνιστώντας τη σειρά 42 βαθμοί, πέρασε από ένα υπέροχο επεισόδιο του Κάρτ Ποστάλ, ενώ προσεχώς αναμένεται και η συνεργασία της με τον Βασίλη Κεκάτο στην πρώτη του σειρά Milky Way. Καταγγέλει πως την εξαναγκάσατε σε έκτρωση, παρά τη θέλησή της, όταν έμεινε έγκυος το παιδί σας. Τι δηλώνετε για όλα αυτά?
Το λάθος όσα είπατε είναι ότι την αποκαλείτε κυρία. Ο Σπύρος Ταμούλης αγαπήθηκε ως Αλέξης στις Άγριες Μέλισσες, συγκίνησε φέτος στο Βραχιόλι της Φωτιάς, ενώ έκανε και την παρθενική του εμφάνιση στην κωμωδία μέσα από τα νεοκλασικά και τον Μαυρογιαλούρο. Ναταλία και Σπύρο, πόσο άλλαξαν τα τελευταία χρόνια οι δικές σας νύχτες? Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Ωραίες οι δουλειές σας, παιδιά. Πολύ ωραίες δουλειές. Πολύ ωραίες οι δουλειές σας. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω με τη συνονόματη την απέναντι, γιατί έχω και μία συνονόματη. Είναι που μετράμε ένα ταλάκι. Δεν είναι σπάνιο το όνομα. Εμείς συναντιόμαστε πάντα. Πραγματικά, πραγματικά. Πόσο άλλαξαν οι νύχτες σας, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια? Πραγματικά. Οι κυρίες. Οι κυρίες προηγούνται, ναι. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τελείωσα τη σχολή το 20. Οπότε, πέρασα από ένα περιβάλλον εντατικό σχολής, 12 ώρες την ημέρα, χαμός, σε ένα εντατικό περιβάλλον δουλειάς. Ναι, όντως. Αλλά, πολλές αλλαγές, αλλά πολύ ευχάριστες αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο για μένα. Δηλαδή, είναι μεγάλη τύχη. Είναι πολύ ευχάριστο. Οι δικές σου νύχτες? Οι δικές μου νύχτες. Ναι. Συμβαίνει το εξής. Ναι. Για κάποια επαγγελματική διαστροφή, να το πω, βλέπω, παρακολουθώ τη σειρά. Α, ναι, ναι, κάθε φορά στην οποία συμμετέχω. Και πολύ καλά κάνεις. Χθες, κάθε βράδυ, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα αλλάξει όλες τις μέρες, τις πρώτες πέντε μέρες της εβδομάδας τώρα που θα παίζεται η νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή, Δευτέρα να πούμε. Με Παρασκευή. Από την ερχόμενη εβδομάδα. Βλέπω τη σειρά. Βλέπω τι έχουν κάνει οι συνάδελφοί μου και τι έχω κάνει κι εγώ στις σκηνές. Αυτό κάνω. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια που έχω την τύχη και συμμετέχω σε τηλεοπτικές παραγωγές, θα τελειώσω το γύρισμα ή θα πάω να παίξω σε μία παράσταση, θα διαβάσω και θα δω και τη σειρά. Θα δεις τη σειρά. Ναι. Τα εντοπίζεις τα λάθη σου, Σπύρο, δηλαδή κάθεσαι και παρακολουθείς και λες, αχ, τώρα αυτό θα μπορούσα να το έχω κάνει έτσι, ας πούμε. Είναι αυτοκαταστροφικό. Αλήθεια. Αυτοκαταστροφικό. Ναι. Ναι, κάθε, νομίζω οποιοδήποτε. Όλοι οι ηθοποιοί το κάνετε αυτό συνήθως. Πολύ. Ναι. Γιατί έβλεπα την Ναταλία πριν που έβλεπε μία από τις πρώτες τις σκηνές. Έκανα έτσι. Και έκρινε το πρόσωπό της. Πάρα πολύ. Αλλά για την Ναταλία είναι γυρισμένη μήνες πριν και προφανώς τώρα θα την έπαιζες διαφορετικά. Ναι, γιατί ήταν στις αρχές, είναι εκεί που όλοι βρίσκαμε τα πατήματα, δηλαδή φτιάχναμε το ρόλο και τώρα το βλέπω και λέω, είναι πολύ όμορφη σκηνή όπως τη βλέπω, αλλά εγώ σαν Ναταλία λέω, αχ, θα μπορούσες να έχεις κάνει καλύτερα αυτό. Αυτό και αυτό. Κοίτα, είστε και οι δύο, ανήκετε στη νέα γενιά ηθοποιών, στη νέα φουρνιά, και όμως και οι δυο σας έχετε παίξει σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Σε πολύ ωραίες δουλειές. Και θέλω να ρωτήσω πόσο τις εκατό αυτό είναι τύχη και πόσο έχει να κάνει με τα ναι και τα όχι που λες. Λοιπόν, θέλεις... Όχι, θέλεις πες, να... πες, θα πω. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακριβώς τα ποσοστά, πόσο περισσότερο είναι το καθετή. Θεωρώ, ας πούμε, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ναι. Σε ποια σειρά θα είσαι του χρόνου. Αν έχεις την τύχη φυσικά και έχεις αρκετές προτάσεις. Πολύ σωστά. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Μπορεί να... Ας πούμε, αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα. Η ανησυχία το ότι μπορεί να απορρίψεις κάτι το οποίο θα είναι υπέροχο. Θα το δεις μετά. Και θα πεις, γαμώτο, ναι, γαμώτο, αυτό, σωστό. Αλλά αν είναι εξαιρετικός αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος παίζει το ρόλο που σου έχουν προτείνει, τι κάνεις? Δηλαδή, θα μπορούσα να πω το εξής. Όταν ξεκίνησα την ακρόαση για τη νύχτα, ναι, μου είχαν προτείνει το ρόλο του γιου του αστυνομικού, του γιου του Διαμάντη. Α, που κάνει ο Φίβος ο Παπακώστας. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο οποίος είναι υπέροχος. Υπέροχος. Είναι υπέροχος. Ναι, είναι υπέροχος. Και πολύ καλά έκαναν στην παραγωγή και στον Αλφα, δεν ξέρω. Και επιλέξανε τον Παπακώστα. Και είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Μετά ξεκινήσαμε, κάναμε μια ακρόαση με την Ναταλία και μου είχαν προτείνει το ρόλο του αρχαιολόγου. Ναι, στην αρχή κάναμε ακρόαση γι' αυτό. Είχαμε κάνει ακρόαση γι' αυτό, για τον αρχαιολόγο. Και κάπως
είδανε κάτι. Και είπανε, όχι, θα, όχι, θα τους βάλουμε. Θα κάνει το γιο του άλλου, του κακού. Ναι, θα κάνει το παλιόπαιδο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Οπότε πιστεύω ότι για κάποιο λόγο μάλλον οι επιλογές που κάνουν και οι τύχοι μπορεί να μας φέρει τα... μια κατάσταση πρώτα σε, βήματα, μια καλύτερη. Δεν παίζει περισσότερο ρόλο. Δηλαδή, άγριες μέλισσες, 42 βαθμοί. Ναι, σίγουρα. Αυτές οι σίγουρα, πρώτες, σίγουρα. Δεν ξέρεις και λες πώς βρέθηκα σε αυτήν. Ναι, ναι, είμαστε τυχεροί γιατί μας πρότειναν casting director, ακριβώς. Η Μιράντα Ιεροσταντή, η Ρόη Γάλλου, η Σοφία η Δημοπούλου. Αν δεν μας πρότειναν για να πάμε να κάνουμε τις ακροάσεις, δεν θα είχαμε αυτή την ευκαιρία. Κάτι είδανε όμως. Γιατί, ας πούμε, για τον Αταλάκη που είσαι πάρα πολύ μικρή, το γεγονός ότι. Γιατί σε έβλεπα εγώ στους 42 βαθμούς και που δεν σε ήξερα. 42 βαθμούς φαίνομαι και επειδή κάνω και, το, και 15 και 20 κάτι. Σωστό, σωστό. Και όταν κάνω, φαίνομαι 15, ό,τι δηλαδή. Και σε έβλεπα και λέω αυτό το πλάσμα τώρα που δεν σε ήξερα πια είσαι. Και λέω, τι ταλέντο είναι αυτό, ποιος το ανακάλυψε. Ξέρεις, και στην Καρποστάλ και όλα αυτά, αλλά είναι κάτι είδανε σε σένα, κάτι έχουν ναι, δει ναι, σε ναι, εσάς. Ναι, είχε καλέσει τότε για casting η Λιδία Γιοργανά και ήταν μια διαδικασία casting πολύ μεγάλη. Δηλαδή είχαμε κάνει 4-5 συναντήσεις, 6, 1-1,5 μήνα. Κοίτα, εγώ πιστεύω πολύ ότι είναι σίγουρα τύχη. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη. Παίζει και δουλειά το πόσο σκληρά δουλεύεις, αλλά είναι κομμάτι τύχης, γιατί υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν ακριβώς το ίδιο σκληρά με μένα ή με τον Σπύρο και δεν τους έχει δοθεί η ίδια ευκαιρία. Ναι. Μπορώ να προσθέσω κάτι, φυσικά. Επειδή τώρα το σκέφτηκα. Συγγνώμη, Ναταλία, που σας πήρα τον τηλεοπτικό σας χρόνο. Εγώ μπορεί να μην ήμουν καν ηθοποιός, εάν δεν ήταν ο Άκης ο Γουρζουλίδης. Να με προτείνει στο Γιώργο τον Κικαπέπα για το ρόλο του Καποδίστρια. Ναι, γιατί ασχολιώσουμε είναι... τα ναυτιλιακά. Ναι. Πολύ σωστά. Ίσως σε τελείως άλλο χωράφτη. Η τύχη νομίζω μάλλον είναι ο σημαντικότερος, ο μεγαλύτερος παράγοντας σε αυτό. Μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ. Μα όχι. Νομίζω ότι είχα ολοκληρώσει. Όχι. Σας παρακαλώ. Άρα, ο Σπύρος ήταν πίσω από ένα γραφείο. Ναι. Και... για να σε πρότεινε όμως, θα ήξερε ότι το θες. Ότι είναι κάτι είχα, που το είχα σπουδάσει σε δραματική σχολή. Ναι, είχαν περάσει πολλά χρόνια, αλλά το είχα ακολουθήσει μια άλλη καριέρα. Ναι. Και μου λείπε. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε κάνει και άλλο βίντεο για τα παιδιά. Ο Γιάννης μου κάνει, η κάμερα μου κάνει, όπα, ναι. Αμέ και άλλο βίντεο έχουμε για τα παιδιά. Οι ωραιότερες σκηνές του Άλκη και της Εύης. Ωραία. Έλα, τώρα θα το απολαύσετε αυτό. Χαλαρώστε και απολαύστε το. Γνωριζόμαστε. Μέχρι γνωριμία δεν φτάσαμε, αλλά έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές. Μερικές ήταν και λίγο δύσκολες. Στο όνειρο. Άρα σωστά θυμάμαι. Για δώρο τον θέλω. Παντρεύεται ο θείος μου. Α, φοβάμαι, δεν είμαι πολύ καλός αυτά. Ποιον λες? Αυτόν με το ετωλικό. Με τα φλαμίγκος. Σκέφτηκα ότι τόσο παράξενος που είναι ο Γιώργης, μόνο αυτό θα του τέριαζε. Για να καταλάβει κάποιος έναν παράξενο πάντως, πρέπει να είναι και ο ίδιος λίγο. Λίγο μπορεί να είμαι. Τότε γίναμε τρεις. Γιατί σε κατάλαβα κι εγώ. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Τι θες από μένα? Γιατί σε βρίσκω μπροστά μου όπου πάω? Εγώ σε βρήκα μπροστά μου. Και δεν περίμενα ότι θα έρθω εδώ και θα γνωρίσω κάποια σαν εσένα. Να την έχω στη σκέψη μου. Αλλά συνέβη. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνεις εσύ. Τι θα κάνεις? Μην τα κάνεις εμένα αυτά, εντάξει. Δεν θέλω να έρχεσαι εδώ με τρελαίνη. Δεν μπορώ να σε βλέπω να την είσαι έτσι, να χορεύεις, να γελάς. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν έρχεσαι να κάτσεις μαζί μας? Κούφτα. Γιατί, για λίγο μόνο. Χθες έλεγες ότι πρέπει να φύγεις άρον-άρον για την Αθήνα, σήμερα λες δεν θα πας. Και πότε είπαμε ότι για κάθε κίνησή μου θα σου δίνω λογαριασμό? Δεν σου πέφτει λόγος αν θα πάω στην Αθήνα ή όχι. Ούτε έχεις το δικαίωμα να μου κάνεις σκηνή κάθε φορά που δεν είμαι καλά. Από πού και ως πού. Κοίτα να δεις που έπεσα έξω τελικά, ε. Άλλον ερωτεύτηκα. Και άλλον βλέπω μπροστά μου τώρα. Έτσι είναι η ζωή, Ευάκη! Έτσι είναι η ζωή. Οπότε λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα, να καταλάβετε και εσείς αγαπημένοι μας τηλεθεατές, πού βρισκόμαστε. Ο Άλκης Παράς, Παραδείσης, γιατί είναι ο γιος του Νόντα Παραδείση που τον έχει δολοφονήσει η μαμά της Εύης, που τώρα βέβαια την έχουμε αποχαιρετήσει πια. Συγγνώμη για τα spoiler, αλλά βλέπετε νύχτα. Τώρα, δώστε μου, πετάξτε μου, βρε παιδιά, ένα ψίχουλο, ένα ξεροκόμματο.
για το πώς θα εξελιχθεί. Δεν θέλω να μάθω το τέλος. Σε καμία περίπτωση. Ναι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εσείς έχετε προχωρήσει λίγο τα γυρίσματα. Δηλαδή, πότε εσύ θα μας πεις, τουλάχιστον, πες μας, ναι. μας πεις, ακούστε, παιδιά, εγώ είμαι ο γιος του Νόντα Παραδείση και ήρθα να πάρω εκδίκηση. Πολύ ωραία. Σύντομα. Δευτέρα Τρίτη, να το περιμένουμε. Μπορεί και Δευτέρα Τρίτη. Μπορεί και Δευτέρα Τρίτη. Εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα επεισόδια θα είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά και έντονα και δραματικά. Εσύ πότε θα μάθεις ότι σας συνδέει κάτι που είναι πολύ σκληρό, βρε παιδί μου. Δηλαδή, η μαμά σου έχει φάει τον μπαμπά του, λάχανο. Γυρίσαμε προχθές. Όχι, δεν το γυρίσαμε. Χθες το έχουμε γυρίσει πολύ καιρό. Το έχουμε γυρίσει πολύ καιρό. Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Ναι. Πολύ καιρό το έχετε γυρίσει. Το γυρίσατε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πάντως θα βγουν οι αλήθειες κάποια στιγμή στο φως, αντιλαμβανόμαστε σιγά-σιγά. Θα νικήσει η αγάπη. Στα επόμενα επεισόδια. Η αγάπη νικάει, αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια πάντα. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον. Φίλε, τι έχουμε να δούμε. Ευτυχώς που ο Αλφα... Ναι, δεν απαντάνε, μιλάνε με γρίφους. Εντάξει, κάτι όμως μας δώσανε. Πήραμε τις πληροφορίες. Ευτυχώς που τώρα η νύχτα μπαίνει στο καθημερινό prime time βραδινό του Αλφα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, βάλτε το και στα σούπερ παιδιά, Δευτέρα, Παρασκευή, 11 παρα 20, κάθε βράδυ, μετά το σασμό, βλέπουμε αυτή η νύχτα μένει. Πριν πάμε στα δώρα των παιδιών, θέλω να πούμε για την παράσταση, έτσι. Closer, στο θέατρο Χώρα, από τον Νοέμβριο. Το καλοκαίρι δεν θα είστε κάπου? Εγώ έχω γυρίσματα. Α, μάλιστα. Για τη Μεγάλου Μήκους του Βασίλη του Κεκάτου. Ναι. Α, ναι, το Μίλκι. Ναι, μπράβο. Ναι. Που κάναμε μαζί το Μίλκι και τώρα θα κάνουμε την πρώτη του Μεγάλου Μήκους. Οπότε θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, θα είμαστε εκτός Αθηνών, γυρίσματα. Ναι. Και γυρίσματα. Εσύ, Σπύρο? Κατά πάσα πιθανότητα θα έχω κι εγώ γυρίσματα το καλοκαίρι. Α, πολύ ωραία. Είμαι σε κάποιες συζητήσεις, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάποια θεατρική περιοδία. Μάλιστα. Αλλά θα είμαστε στο Closer από Νοέμβρη. Ωραία. Με την Αταλία, με τον Μιχάλη τον Λεβεντογιάννη και τη Βίκη Παπαδοπούλου. Πάρα πολύ ωραίο team. Και φοβερό έργο. Εντάξει. Ναι, και ο σκηνοθέτης θα είναι ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την παράσταση, γιατί είναι ένα υπέροχο έργο. Υπέροχο το έργο, ναι, πραγματικά. Και είναι πολύ όμορφη η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε και για το φθινόπωρο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλά να είμαστε πρώτο Θεός, να ξανάρθει να πούμε και για το θέατρο. Με. Λοιπόν, πάμε για τα δώρα των παιδιών. Το γαλάζιο είναι, φαντάζομαι, παραγωγή. Το γαλάζιο είναι του Σπυρού. Ναι. Λοιπόν, Ναταλάκη, η κούπα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο, η κούπα τώρα, σου, ευχαριστώ για να ανοίξετε τα, γιατί έχουμε και άλλα στη συνέχεια. Ανοίξτε να δείτε πού θα πίνετε τον καφέ σας σε πρώτη φάση. Εντάξει. Εδώ θα πίνω τον καφέ. Εντάξει, τέλειο. Και θέλω... Μπορούμε και να αλλάξουμε. Ναι, ναι, να πάρεις τη δικιά μου. Θέλω πρώτα το δώρο να ανοίξει η Ναταλία το μενταγιόν της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σένα. Και θέλω να μου πεις αν όντως όταν ήσουν μικρή αγαπούσες πολύ τη Μέρι Πόπινς. Ναι, πάρα πολύ. Σου φτιάξαμε λοιπόν αυτό το μενταγιόν. Γελάει. Είναι φανταστικό. Δεν είναι. Το έχεις τραβήξει, Κώστα, κοντινό. Αλλιώς το τραβήξουμε τώρα. Ναι. Κώστα, δεν στο είχε φέρει η παραγωγή να το τραβήξει κοντινό. Ωραία. Θα το δείξει η Ναταλία με κάποιο τώρα, τρόπο. Έτσι, όμορφα, μισό. Ωραία, δείξτε Τα. Για να το δει κάπως. Είναι μια μικρή Μέρι Πόπινς. Θα το βάλω κιόλας τώρα. Θα το βάλεις κιόλας. Και για τον Σπύρο, ο οποίος χαζεύοντας το Instagram του, είδαμε ότι έχει δύο φανταστικές γάτες. Ναι. Να περάσει το δώρο του Σπύρου στα μούλη, παρακαλώ. Ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσει το δώρο. Σας ευχαριστώ. Πες μου, είναι κορίτσι και αγόρι. Ναι, η Ρουσλάνα και ο Βελισάριος. Η Ρουσλάνα και ο Βελισάριος. Συγγνώμη που δεν πήραμε κάτι για σένα και πήραμε για τη Ρουσλάνα και το Βελισάριο, αλλά δεν πειράζει. Όχι, καλύτερα, μα χρειαζόμουν. Λοιπόν, αυτό το φανταστικό ονειχοδρόμιο. Θα κάνουν πάρτι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Είναι για τις δύο φανταστικές γάτες του Σπύρου. Αν τον ακολουθήσετε στο Instagram, θα δείτε τα γατόνια του που είναι φανταστικά, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίζουμε και θυμίζουμε ότι αυτή η νύχτα μένει από Δευτέρα πλέον μέχρι και Παρασκευή κάθε βράδυ 11:20 στον Α. Ερχόμαστε μετά το break.